Είχαμε αρχίσει την περασμένη Κυριακή μία μελέτη ενός λόγου μιας διδασκαλίας του Αββά Δωροθέου περί ψεύδους. Είχαμε πει κάποια εισαγωγικά για να διευκρινίσουμε ότι ο Αββάς Δωροθέος δεν εννοεί το ψέμα μόνο που λέμε και κάναμε και μία αναφορά στη φράση που χρησιμοποιούν πολλοί και κατά την ώρα της εξομολογήσεως, «Έτα κατά συνθήκην ψεύδι», λέω. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε αυτά. Να προχωρήσουμε όμως και να ολοκληρώσουμε τη φράση του Αγίου που δεν προλάβαμε την περασμένη Κυριακή, να πούμε ότι ο διάβολος είναι ψεύστης και πατήρ του ψεύδους. Αυτό το είχε πει ο ίδιος ο Χριστός μας. Είναι στο κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο. Τον πατέρα σας λέει, εσείς έχετε πατέρα, όχι τον Αβραάμ, αλλά τον πατέρα του ψεύδους. Και γι' αυτό ψεύδεστε. Τι θα πει ψεύδεστε? Λέει ο Άγιος ο Αββάς Δωρόθεος. Υπάρχει το ψέμα το οποίο λέμε με το στόμα μας, υπάρχει το ψέμα που λέμε με το νου μας και υπάρχει και η ψεύτικη ζωή μας. Δηλαδή, τα περί ψεύδους δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε, δεν είναι μία εκτροπή του ανθρώπου απλή, δεν είναι μία παρεκτροπή του ανθρώπου, αλλά είναι μία κινητοποίηση πολλών δυνάμεων και εκδηλώσεων της ψυχής του ανθρώπου, οι οποίες καταλήγουν στο να αποστούν, να απομακρυνθούν από το Θεό. Λίγο-λίγο ή πολύ-πολύ αυτό το ψέμα συνυφαίνεται με την προσωπικότητα του ανθρώπου και αυτή η συνύφανση του ανθρώπου με το ψεύδος κατεργάζεται το χωρισμό του ανθρώπου από το Θεό, ο οποίος είναι η αλήθεια. Να δούμε πώς το διατυπώνει ακριβώς ο Αββάς. Η αλήθεια είναι ο Θεός, γιατί αυτός λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποιον χωριζόμαστε και με ποιον δενόμαστε με το ψέμα. Είναι ολοφάνερο ότι δενόμαστε με το διάβολο. Αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, έχουμε υποχρέωση με όλη τη δύναμη και με κάθε φροντίδα να αγαπάμε την αλήθεια και να φυλαγόμαστε από κάθε είδους ψέμα για να μην μας χωρίσει από την αλήθεια και τη ζωή. Υπάρχουν δε τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πει κανείς ψέματα. Ο ένας είναι να πει κανείς ψέματα με το νου του. Ο άλλος να πει ψέματα με λόγια. Και ο τρίτος να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. Εκείνος που με το νου του λέει ψέματα είναι αυτός που δέχεται τις υπόνοιες. Αυτός ανθεί κάποιον να μιλάει με τον αδελφό του, υποψιάζεται και λέει «Για μένα λένε». Και αν σταματήσουν να μιλάνε όταν πλησιάζει, πάλι υποψιάζεται ότι σταμάτησαν για αυτόν. Αν του πει κανείς μια κουβέντα, υποψιάζεται ότι την είπε επίτηδες για να τον στενοχωρήσει. Και με ένα λόγο, σε κάθε πράγμα έτσι, υποψιάζεται τον αδελφό του λέγοντας
για μένα το έκανε αυτό. Για μένα το είπε εκείνο. Γι' αυτό το λόγο έκαμε τούτο το πράγμα. Αυτός είναι που με το νου του λέει ψέματα. Γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό, αλλά όλα είναι βασισμένα στις υποψίες. Από αυτό το λόγο λοιπόν γεννιούνται. Προσέξτε τώρα να δείτε τι μηχανισμός κινητοποιείται ή μάλλον τι μηχανισμός αποκαλύπτεται όταν ο νους μας υποψιάζεται και νομίζω ουδής καθαρός απορρίπου. Πρώτος εγώ και μετά όλοι. Οι υπόλοιποι πλην ολίγων. Υπόνοιες. Ποτέ δεν βάζουμε καλό λογισμό. Πάντοτε μια υπόνοια που θα γκρεμίσει τον άλλον. Που θα τον ρίξει στα μάτια μου. Για να έχω τη δυνατότητα και την χαρά ότι εγώ υπερέχω. Από αυτό λοιπόν το λόγο γεννιούνται περιέργειες, καταλαλιές, κρυφακούσματα, διαμάχες, κατακρίσεις. Υποψιάζομαι τους άλλους. Άρα λοιπόν μπορεί να μην λέω ψέματα. Να θεωρώ ότι το ψέμα είναι κακό να το πω. Αλλά όλο κακό λογισμό βάζω για τους άλλους. Το ψέμα δεν με έχει αφήσει. Δουλεύει μέσα μου. Και σιγά σιγά κάνει ψεύτικη τη ζωή μου. Γιατί να εικάσω. Γιατί να υποθέσω. Θα μου πείτε, δηλαδή ο άνθρωπος στη ζωή του δεν πρέπει να αποκτά πείρα. Από τη συναναστροφή του με τους ανθρώπους δεν πρέπει να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ναι. Αλλά τα συμπεράσματα για να έχουν αξία πρέπει να είναι πραγματικά. Και για να είναι πραγματικά πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, για να πω ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται προσοχή γιατί λέει ψέματα, πρέπει να έχω απόδειξη ότι δεν λέει πάντοτε αλήθεια. Όχι γιατί εγώ δεν το συμπαθώ, οπότε αφού δεν το συμπαθώ, ψάχνω να του βρω τροτά. Όταν συμπαθώ κάποιον, έχω την τάση να τον δικαιολογώ. Άλλο ψέμα αυτό. Βλέπετε ότι το ψέμα, όταν δεν εξοριστεί από την ψυχή, είτε αγαπάμε με την έννοια της συμπάθειας, γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, είτε λοιπόν συμπαθούμε κάποιους, είτε τους αντιπαθούμε, το ψέμα μας ακολουθεί. Συμπαθώ κάποιον και ό,τι κάνει συνεχώς του βρίσκω δικαιολογίες. Άρα ψέματα. Γιατί να τον δικαιολογήσω, αφού πολλές φορές ξέρω ότι φταίει. Τον δικαιολογώ επειδή το συμπαθώ. Άρα είμαι ψεύτης. Τον άλλον τον υποπτεύομαι, τον υποψιάζομαι επειδή δεν τον συμπαθώ. Και εδώ ήδη είναι διπλό το ψέμα. Δεν τον συμπαθώ και τον υποψιάζομαι. Γιατί το δεν τον συμπαθώ θα δούμε πού οφείλεται. Οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν τρώγεται με τίποτα ή επειδή εγώ τυχαίνει να έχω προσβληθεί από αυτόν ή
η συμπεριφορά του να με έχει απαξιώσει με τον α ή β τρόπο. Οπότε έχω προσβληθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον συμπαθώ. Όταν προσθέσω όμως και την υπόνοια ότι αφού αυτόν δεν τον συμπαθώ, άρα από αυτόν προέρχονται όλα τα κακά, προσθήκη ψεύδους επί ψεύδη ή επί ψεύδεση. Ορίστε. Την ευχή σας και πάλι. Όπως πολύ σωστά είπατε, πάρα πολλές σκέψεις όλη την ημέρα και κάθε μέρα, εβδομάδα και ούτω καθεξής, είναι ψεύτικες. Συμβαίνει όμως και εκτός από αυτά που πολύ σωστά είπατε που συμβαίνουν όντως, συμβαίνει και κάτι άλλο, θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, αν συμβαίνει όντως γενικά, ότι παράλληλα έχουμε και την τάση να εξιδανικεύουμε αυτό το οποίο εμείς ενεργούμε. Δηλαδή, όχι μόνο προς τους άλλους ότι υποπτευόμαστε τον αντιπαθούμε τον άλλο και έχουμε βάλει σε ένα μικροσκόπιο αυτό που λέει και είμαστε προκατηλημένοι, είμαστε έτοιμοι δηλαδή να απαντήσουμε αμέσως, κάνουμε και το αντίθετο. Ό,τι κάνουμε, το εξιδανικεύουμε ή κάτι που θα σκεφτούμε, το εξιδανικεύουμε. Δηλαδή, επειδή είναι από εμάς, πρέπει να είναι και σωστό. Και αυτό είναι ψέμα. Και αυτό είναι ψέμα. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, όλη την ημέρα γίνεται πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Είτε εξεδανικεύω αυτό που κάνω, είτε απαξιώνω αυτό που κάνει ο άλλος. Και τα δύο ψεύδι είναι. Δεν είναι αλήθεια τίποτα. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε γιατί επιβεβαιώνουν μια άλλη αλήθεια. Παρότι όλα αυτά είναι κατακριτέα και μας τα λέει ο Αβάστος Θεός, από την άλλη πρέπει να προσέξουμε και την αλήθεια που κρύβεται. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να βλέπει. Δεν έχει πλαστεί για να είναι τυφλός. Και αυτό που κάνουμε να υποπτευόμαστε ο ένας τον άλλον είναι και αυτό δηλωτικό του ότι θέλω να δω, αλλά επειδή δεν μου δίνει ο Θεός τα μάτια γιατί δεν έχω προετοιμαστεί κατάλληλα, αρχίζω να εικάζω γιατί πρέπει να δω οπωσδήποτε. Και μέσα λοιπόν από τα πάθη μας ο Θεός μας δίνει ισχυρά στοιχεία να καταλάβουμε ότι ορισμένες λειτουργίες της ψυχής τις έχουμε είτε αχρηστεύσει είτε να υπολειτουργούν γιατί δεν προετοιμαζόμαστε σωστά και επειδή δεν έχουμε την υπομονή να προετοιμαστούμε για να μας δώσει ο Θεός το φως του να δούμε, προσπαθούμε εμείς με το δικό μας φως που είναι σκοτάδι να αναπληρώσουμε την έλλειψη του φωτός. Και όσο πιο υπερήφανος είναι ο άνθρωπος, δεν θέλει να σκύψει στην πραγματικότητα αυτή και να πει «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», αλλά επιμένει «Εγώ ξέρω, εγώ βλέπω, εμένα κόβει το μάτι μου». Το έχετε ακούσει αυτό? Κόβει το μάτι σου και σκοτώνει, το ξέρω. Το μάτι το φθονερό μπορεί να ξυλώσει ένα κόσμημα από τη θέση του για να το πετάξει κάτω. Το μάτι το φθονερό μπορεί να σκίσει ένα φόρεμα. Το μάτι το φθονερό μπορεί να κάνει τον άλλο να πέσει κάτω. Το μάτι το φθονερό έκανε μια φορά μια κυρία και κόπηκε το τακούνι της έτσι σαν αγκούρι. Με το που την κοίταξε κάποιος. Και πολλά άλλα. Ναι, το μάτι σου κόβει, το βλέπουμε. Και κόβει πολύ και κοφτερά. Τι σημαίνει αυτό? Το μάτι σου βλέπει? Δεν βλέπει, κόβει μόνο.
κόβει τους ανθρώπους να γίνουν πιο κοντοί για να φαίνεσαι ψηλότερος εσύ. Λοιπόν, προσέχτε. Γι' αυτό συνεχώς θέλουμε να σκεφτόμαστε. Συνεχώς θέλουμε να κρίνουμε. Συνεχώς θέλουμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Είμαστε πλασμένοι να βλέπουμε. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν σωστά. Όχι με υπόνοιες, με υποψίες. Με αποθυμένα, με προτιμήσεις ή με αντιπάθειες και αισθήματα που δεν έχουν θέση στην ψυχή ενός ανθρώπου που αγωνίζεται. Ορίστε. Δύο πράγματα, Παπούλη. Το πρώτο είναι μια περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας όταν τη γνώρισα εγώ και πριν πολλά χρόνια. Η οποία, βέβαια, εγώ ήμουν μικρή τότε, δεν το θυμάμαι και πολύ καλά την περίπτωση, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση. Όλοι οι γνωστοί της, το περιβάλλον της και η οικογένειά της, ήξεραν ότι τρεις στις τέσσερις κουβέντες που θα έλεγε ήταν ψέματα. Το ήξεραν, δηλαδή, το είχαν πάρει απόφαση. Ανοίγει το στόμα της, τα τρία είναι ψέματα, ψάξε να βρεις ποιο είναι αλήθεια. Τόσο πολύ δηλαδή ήταν φανερό ότι έλεγε ψέματα. Αυτή η γυναίκα όμως είχε μεγαλώσει σε μία κοινωνία εκείνης της εποχής που ήταν πολύ κλειστή και που δεν μπορούσε να σταθεί και να πει τη γνώμη της ελεύθερα ότι αυτή ήταν. Αυτό νομίζω, αυτό πρέπει να γίνει, ούτε καν στον άντρα της. Δηλαδή έπρεπε να βρει έναν τρόπο να χειριστεί όλη της τη ζωή μέσα από ένα ιστό αράχνης που άλλα θα έλεγε στον έναν, άλλα θα έλεγε στον άλλον, άλλα θα έλεγε στον τρίτο, άλλα στον τέταρτο, ώστε να μπορέσει και εκείνη να επιβιώσει και να κάνει τη δουλειά της, φαντάζομαι, όπως την ήξερε. Τώρα, εικάζω, εγώ δεν την γνώρισα καλά, εικάζω, ψάχνοντας να αναλύσω την προσωπικότητά της. Αυτή η γυναίκα ενδέχεται... Με όλη αυτή τη δολοπλοκία που απετέλεσε τη ζωή της τελικά. Να ήξερε όμως καλά το τι ήθελε. Γιατί το ψέμα της δεν ήταν ποτέ τυχαίο. Ήταν σε κέντημα. Πήγαινε το κάθε ψέμα στον κατάλληλο άνθρωπο, ώστε να τον χειριστεί για να αντιμετωπίσει έναν άλλον άνθρωπο. Έναν άλλον άνθρωπο ήταν με σχέδιο ψέμα δηλαδή. Άρα ήξερε την αλήθεια. Ιάγος, ναι, ναι. Άρα όμως την αλήθεια την ήξερε. Όπως και ο Ιάγος την αλήθεια την ήξερε. Ήξερε ότι η Δυσδαιμόνα δεν είναι έτσι όπως ήθελε να την παρουσιάσει στον Οθέλο. Το ήξερε και ήθελε να πετύχει κάτι. Χωρίς να εκτεθεί. Χωρίς να εκτεθεί. Χωρίς να φανεί ότι λέει συκοφαντή. Ναι. Ίσα ίσα, σε υπερασπίζομαι. Αλλά βρέθηκε αυτό το μαντήλι εδώ... Ναι. Αλλά ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε εραστεί, βέβαια, αλλά πάρτο να το δώσεις εσύ. Αυτός γιατί θα το έχασε. Αυτός, Παπούλη, είναι πιο συγκεκριμένος ο Ιάγος, γιατί στρέφεται σε ένα πρόσωπο και κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Τώρα, επειδή... Ο Ιάγος στρέφεται σε πολλά πρόσωπα, σχέτως σαν ο Σέξπιρ. Το χρησιμοποίησε σε συγκεκριμένο αυτό ήταν πρόσωπο. Για ένα. Αλλά επειδή στη συγκεκριμένη γυναίκα, δηλαδή αυτό ήταν έργο της ζωής της. Ήταν ο τρόπος που επεβίωσε. Όπως επεβίωσε τέλος πάντων, κουτσά στραβά, ό,τι κατάφερε. Κατάφερε όμως, δηλαδή κυριάρχησε στο περιβάλλον της. Κυριάρχησε στη ζωή της, αλλά με αυτόν τον τρόπο, τον έμεσο. Γιατί δεν μπορούσε να κυριαρχήσει με έναν τρόπο αυταρχικό, φαντάζομαι. Έπαιζε μπιλιάρδο. Έπαιζε μπιλιάρδο, ναι, φαντάζομαι θα ήταν αυταρχικός άνθρωπος. Το ξέρετε το μπιλιάρδο, Χτυπάς μία μπάλα για να χτυπήσει άλλη παρακάτω και να πάει αλλού. Και η πρώτη βέβαια δεν ξέρει τίποτα για την τελευταία. Αλλά όλα οφείλονται στην πρώτη. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν ένας αυταρχικός άνθρωπος που ήθελε να κάνει το θέλημά του. Και βρήκε αυτόν τον τρόπο. Όμως. Το έκανε με επίγνωση αυτό. Όσο μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί δεν είμαι καρδιογνώστης, δεν ξέρω πού μπερδεύεται. Ήταν μαέστρος. Ήταν μαέστρος στην ενορχήστρωση των ανθρώπων. Η απορία υπάρχουν, ποια είναι. Η απορία είναι στο εξής, ότι
αυτή κατά πάσα πιθανότητα είχε επίγνωση του τι κάνει. Κατά πάσα πιθανότητα όσο ανθρωπίνος μπορεί να ξέρει κάποιος. Όταν όμως εμείς προκειμένου να φτιάξουμε ένα παραμύθι για τη ζωή μας που θέλουμε να το ζήσουμε, παίρνουμε πράγματα τα οποία αντικειμενικά μπορεί να μην είναι ψέμα. Ένα περιστατικό, ας πούμε. Δηλαδή από το πιο απλό, να τώρα πριν, ας πούμε, ακούγαμε αυτό μία σύσταση για το πώς πρέπει οι γυναίκες να είναι ντυμένες καλά, αμέσως η κάθε μια μας από εμάς που δεν κάνουμε αυτό ή εκείνο ή το άλλο, σκέφτεται ότι «Α, εγώ δεν το κάνω αυτό, άρα είμαι καλός άνθρωπος». Παίρνω μία αντικειμενική αλήθεια και την κάνω ψέμα όμως, γιατί δεν είμαι καλός άνθρωπος. Και γιατί δεν έχω δικαίωμα να πάω να λούσω τον άλλον, θεωρώντας τον κακό άνθρωπο. Γιατί κάνει το Α ή το Β. Το άλλο που θέλω, που μου κάνει έτσι πολύ εντύπωση, είναι ότι αν κοιτάξει ο καθένας μας, ιδίως οι γυναίκες, στη ζωή μας, θα δούμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Αλήθειες δηλαδή, που τις έχουμε κάνει ψέματα. Ενώ είναι αλήθειες. Και τελικά έχουμε φτιάξει ένα μικρό κόσμο, που είναι δικός μας, και όποιος πάει να μας χαλάσει αυτό το μικρό κόσμο, γίνεται εχθρός μας και τον πολεμάμε. Και αυτός ο μικρό κόσμος δεν είναι τίποτα. Είναι μία φούσκα, σαπουνόφούσκα που σκάει κάποια στιγμή. Αλλά είναι όλοι φτιαγμένοι με αλήθειες. Και σκέφτομαι τώρα, ενώ η εποχή μας δίνει την ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους να ζήσουν όπως θέλουν και να φτιάξουν τη ζωή τους όπως θέλουν. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα φτιάξω τη ζωή μου έτσι, ας μη ζει κανένας άλλος. Εδώ υπάρχει κοινότητα, διάβαζα κάπου σε κάποιο βουνό, που έχουν φτιάξει μια κοινότητα, 2-3 ζευγάρια, έχουν δικό τους ηλεκτρικό με φωτοβολταϊκά, έχουν τα πάντα, τα φτιάχνουν μόνοι τους, ανεξάρτητοι, δεν πληρώνουν σε κανέναν ούτε ΔΕΗ, ούτε νερό, ούτε τίποτα, και έχουν φτιάξει ένα τρόπο ζωής δικό τους και τον ζουν όπως θέλουν. Ενώ λοιπόν έχουμε εμείς όλη αυτή τη δυνατότητα, ακόμα και μια εξτρεμιστική ζωή να φτιάξουμε, γιατί φτιάχνουμε αυτό το ψέμα? Και τελικά είναι συνθήκες της ζωής που το διαμορφώνουν? Γιατί στην πρώτη περίπτωση, άντε να σκεφτεί κανείς ότι υπήρχαν συνθήκες οι κοινωνικές έτσι, που διαμόρφωσαν μια προσωπικότητα που διαστρέβλωνε την πραγματικότητα. Οι συνθήκες της ζωής, οι δικές μας, ποιες είναι αυτές που μας αναγκάζουν να φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι, ενώ είναι τόσο αντίθετες από την πρώτη περίπτωση? Οι συνθήκες της ζωής του καθενός διαμορφώνονται από τον καθένα. Δεν διαμορφώνονται από την κοινωνία. Απόδειξη ότι σε όλες τις κοινωνίες υπήρχαν και μοιχοί, και πόρνοι, και ομοφιλόφιλοι, και κακοποιοί, και ψεύτες, και δολοπλόκοι και. Σε κάθε εποχή τροποποιείται απλώς το θέμα. Άλλοτε σε άλλη εποχή κρύβεται κάποιος και το κάνει στα κρυφά, σε άλλη εποχή που ευνοείται αυτό το κακό το κάνει φανερά. Άρα λοιπόν οι συνθήκες τις οι κοινωνικές, όπως επίσης και οι συνθήκες της ανατροφής και της αγωγής, παίζουν ρόλο, αλλά όχι καθοριστικό. Τον καθοριστικό ρόλο τον παίζει ο καθένας μας και γι' αυτό έχει απόλυτη ευθύνη για το τι θα γίνει. Την αλήθεια και το ψέμα οφείλει ο άνθρωπος να την πληροφορείται σε όποια εποχή και να έζησε. Το ότι εμείς ξέρουμε την αλήθεια σήμερα, αλλά μία πλειοψηφία φερρυπίν ανθρώπων ζούνε με καύχημά τους αυτό που καταδικάζει ο Θεός, αυτό δεν μας εμποδίζει στο να διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας. Οι άνθρωποι που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους από το πλήθος,
αυτοί επηρεάζονται σαφώς. Γιατί θέλουν πάντοτε να ζούνε με έναν τρόπο που επιδοκιμάζει το πολύ πλήθος. Εάν ζουν σε εποχή μεγάλης θρησκευτικότητος, θα παρουσιάζονται και θα ενορχιστρωθούν και θα συμβαδίζουν και θα συμπορεύονται με τους θρησκευομένους. Εάν η εποχή μας έχει πλειοψηφία ανθρώπων που αρνούνται το Θεό, θα συνταυτιστεί με αυτούς. Άρα, ο λόγος και η συζήτηση κάθε φορά, τουλάχιστον στο χώρο μας εδώ, πρέπει να εντοπίζεται στους ανθρώπους που έχουν επιλέξει το Θεό ως δημιουργό τους, έχουν καταλήξει στην αλήθεια αυτή ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου, ότι ο Θεός επίησε καλά λίαν τα πάντα και θα πει την τελευταία λέξη κρίνοντας αν είναι καλά ή όχι αυτά τα οποία δημιούργησε και θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Όσοι δεχόμαστε αυτή την αλήθεια, πρέπει πραγματικά να προβληματιστούμε. Να δούμε τι θέλω. Θέλω να πείσω τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μου ότι είμαι θρησκευόμενος, ότι είμαι ευλαβής, ότι είμαι σχεδόν ισοστάσιος των Αγίων Πατέρων μας, ή θέλω να γίνω ευσεβής, να αγαπήσω τον Χριστό, θέλω να ζήσω τον Χριστό. Τι θέλω, να πείσω, να μου πείτε όλοι, «Α, τι ευλαβής κληρικός είναι αυτός», ή να τραφώ με την ευλάβεια, γιατί αυτή είναι η τροφή που τρέφει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν εντοπίζεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων και έτσι εξηγείται και αυτό που είπε ο Χριστός μας. Ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη. Δηλαδή εμείς θα διερωτηθούμε για τον εαυτό μας και η Εκκλησία πρέπει να διερωτηθεί για μας που θέλουμε να λεγόμαστε παιδιά της. Τι θέλουμε, τι εξήλθατε ειδήν εις την έρημον. Έρημος είναι αυτή τη στιγμή, παρουσιάζεται η Εκκλησία μπροστά στο γλέντι του κόσμου. Ερημιά. Και οι εκκλησίες ερημώνουν, έχουν λίγα ενδύματα, λίγους ανθρώπους. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει. Είναι τα ενδύματα, λέει, του ναού, είναι οι πιστοί. Εξέδισαν με τα ημάτια μου, μπορεί να πει ο Χριστός σήμερα. Εξέδισαν με. Γυμνή εκκλησία από ανθρώπους. Έρημος τελικά γίνεται, γιατί το γλέντι του κόσμου τραβάει πολύ. Τραβάει πολλούς. Τους συναρπάσει. Μου έλεγε και μου το λένε τακτικά και άλλα νέα παιδιά που για τον ΑΒ λόγο βρεθήκανε σε κάποια από αυτά τα πάρτι, τα κλαμπς κλπ. Που δεσπόζει η εκοφαντική μουσική και η σκοτεινιά. Δεν βλέπεις, ο ένας δεν βλέπει καλά καλά το πρόσωπο του άλλου. Γιατί το φως ελέγχει. Το σκοτάδι βοηθάει στο να κάνεις ό,τι θέλεις. Και μου λένε, πραγματικά πήγαμε εκεί για να δούμε τι ακριβώς εισπνέουνε τα νέα παιδιά. Και πραγματικά, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να έχουμε καμιά διάθεση, μάλλον με αρνητική διάθεση πήγαμε, η όλη ατμόσφαιρα αυτή σαν να σε υπνοτίζει, σαν να σε παρασύρει, σαν να σου κινητοποιεί μία λειτουργία τέτοια που προχωρείς πηγαίνοντάς σε, σαν να είσαι σε ένα ποτάμι που σε παρασύρει και δεν μπορείς να αντισταθείς. Δηλαδή αυτή η κατάσταση του κόσμου που επικρατεί καταπίνει πολλούς. Εκόντες άκοντες.
είτε το θέλουν είτε όχι. Το θέμα είναι λοιπόν εμείς που λέμε ότι θέλουμε μια πορεία. Έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα όλα. Αυτό που είχαμε πει κάποτε ότι και δικά μου είναι τα ποσοστά, εσείς τροποποιήστε τα όπως θέλετε. Οι περισσότεροι από μας, το 85% των σκέψεών μας είναι σκέψεις που δεχόμαστε από τον διάβολο, απ' έξω. Είτε από ανθρώπους του διαβόλου, που, του ψεύδους, είτε από τον ίδιο τον ψεύτη. Λοιπόν, έχουμε αυτά να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα δούμε, πώς θα τα σταθμίσουμε, ποια θα είναι η αξιολόγηση που θα κάνουμε σε αυτά. Τι μας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μη παντί πνεύματι πιστεύετε. Αυτά, η σκέψη είναι πνεύματα. Δεν λένε, είναι πνευματικός άνθρωπος, λέει αυτός, έχει πολλές ιδέες. Ναι, αλλά ποιος θα τις ελέγξει, τι ιδέες είναι, από ποια πνεύματα προέρχονται. Από τα πνεύματα μπάντουα, τα πνεύματα του εχθρικού στρατοπέδου ή το πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, ο Αφάς Δωρόθεος μας λέει και εμείς είπαμε ότι προσπαθούμε είτε να εισπράξουμε τις σκέψεις που μας έρχονται είτε να συμπλέξουμε κι εμείς σκέψεις δικές μας γιατί θέλουμε να δούμε. Άνθρωπος φυτό είναι κάτι πιο σπάνιο. Αυτός που έχει παραιτηθεί πλέον από το να δει. Δεν είναι καλύτερος από τους άλλους, εκείνος που παραιτείται από το να δει, αλλά και εκείνος που συνεχώς νομίζει ότι βλέπει και δίνει τροφή στη φαντασία του να υποψιάζεται τους άλλους, να βάζει συνεχώς το κακό ότι το έκαναν οι άλλοι και μας δίνει ο Θεός πολλές ευκαιρίες. Είτε να χάσουμε ένα πράγμα, είτε να ακούσουμε κάτι, είτε, και έρχεται έτσι, έρχονται τα γεγονότα και εκεί που είχαμε υποπτευθεί κάποιον, γιατί κατά σύστημα αυτός παίρνει από ανθρώπους πράγματα. Προχτές τον είχα δει και πλησίαζε περίεργα, εκείνο το άλλο. Μας δημιουργεί στη σκέψη ολόκληρα σενάρια και τελικά κάνουμε το συρτάρι μας έτσι και το βρίσκουμε μέσα. Γιατί, για να σου δείξει ο Θεός, να μας δείξει ο Θεός ότι μη σοφίζω περισσά, μη ποτέ εκπλαγείς. Να θέλεις να βλέπεις. Και είπα πριν ότι έχουμε χρέος και να βλέπουμε και να αποκτούμε πείρα, αλλά επί πραγματικών γεγονότων. Δυστυχώς παρατηρείται κάτι άλλο. Επί πραγματικών γεγονότων δεν αποκτούμε πείρα. Φέρει πίν, κάποιος γνωρίζει ένα τύπο γυναίκας ή κάποια ένα τύπο άντρα. Βλέπει ότι αυτός ο τύπος, όχι εμφανισιακά, από πλευρά συμπεριφοράς, είναι έτσι και έτσι και έτσι. Μετά από μία πείρα οδυνηρή, δεν πρέπει ο άνθρωπος πλέον να αξιοποιήσει αυτό που έμαθε και να αποφεύγει αυτού του είδους τα πρόσωπα. Ναι. Τι κάνει όμως. Δεν αξιοποιεί καμία πείρα. Κανένα από τα πραγματικά γεγονότα δεν αξιοποιεί. Και το επόμενο πρόσωπο που θα βρει θα είναι ίδιο. Είτε η γυναίκα τον ίδιο άνδρα, είτε ο άνδρας την ίδια γυναίκα, τον ίδιο τύπο. Τα πραγματικά γεγονότα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Τα φανταστικά, τα πλασματικά, συνεχώς τα λαμβάνουμε υπόψη.
Και ενώ μία, δύο, πέντε, δέκα ξέρουμε ότι αυτό είναι ψέμα. Να σταματήσω πλέον να υποπτεύομαι αυτόν τον άνθρωπο. Όχι. Θα συνεχίσω να τον υποπτεύομαι γιατί αυτό το οποίο είδα, εντάξει, τον έβγαλε αθώο μια φορά δύο. Δεν είναι και αθώος όμως. Μα τον έβγαλες ποτέ ένοχο? Όχι. Όμως είναι. Γιατί? Γιατί δεν τον συμπαθώ. Ορίστε. Δημιουργήσεις, Παυγούλη. Πάνω σε αυτό που συζητάμε, πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, όχι τόσο με γεγονότα, αλλά και με γεγονότα, επειδή δεν μπορούμε να δούμε πραγματικά, θεωρούμε όταν έχουμε, ας πούμε, ένα πρόβλημα ότι μας μιλάει ο Θεός και μας δίνει μια απάντηση. Από τη στιγμή που εμείς εικάζουμε, εντάξει, άμα είναι γεγονότα, ας πούμε ότι μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό που εμείς θεωρούμε όντως είναι από το Θεό ή όντως δεν είναι κάτι που εμάς βολεύει? Ποτέ να μην αποφασίζουμε για μας εμείς. Εμείς θα λέμε αυτό που θέλουμε. Θα προσευχόμαθα στο Θεό και θα ρωτήσουμε τον πνευματικό μας ή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ταυτίζεται με τη δική μας την άποψη και θα παρακαλέσουμε το Θεό: Κύριε, θέλω μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που είναι και αντίθετος από αυτό που θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Εννοείται άνθρωπο πνευματικό, ή η σύζυγος το σύζυγο ή ο σύζυγος τη σύζυγο. Κυρίως όμως και σαν επισφράγηση θα ρωτήσουμε το πνευματικό μας. Ποτέ δεν θα προσευχηθώ στην εικόνα και θα πω αυτό που θέλω εγώ, ναι, μου είπε ο Κύριος ότι είναι σωστό. Πώς το είπε? Πρέπει να έχεις το χάρισμα να μιλάς με το Θεό. Αν δεν έχεις το χάρισμα να μιλάς με το Θεό ή μάλλον να μιλάμε με το Θεό, έχουμε όλοι το χάρισμα. Να ακούμε το Θεό δεν έχουμε όλοι το ίδιο χάρισμα. Λοιπόν, αφού δεν έχω το χάρισμα να ακούω το Θεό αισθητά, όπως το έχουν κάποιοι άνθρωποι, ας μην είναι Άγιοι, τότε εγώ θα πρέπει να ρωτήσω, να ακούσω αισθητά την απάντηση και όχι αυτή που μου σχηματίστηκε στο μυαλό. Οι πολλές, ιδίως γυναίκες, προσευχήθηκα, λέει, και με φώτισε ο Θεός να κάνω αυτό. Τι λες, μωρέ? Πώς το ξέρεις ότι σε φώτισε ο Θεός και δεν σε φώτισε ο άλλος? Αυτό που ήθελες, αυτό φωτίστηκες. Σου είπε ο Θεός, ναι, αυτό να κάνεις, όπως το λέει στους ανθρώπους που μιλάει? Όχι, τότε ρώτα άλλον. Πρέπει να ακούσεις την απάντηση αισθητά. Όχι νοητά, νοερά. Ο Θεός μιλάει αισθητά. Και αυτό μας το είπανε εκείνοι που τον ακούσανε. Δεν τα διαβάσαμε. Αυτοί που τον ακούσανε μας είπανε ότι μιλάει αισθητά. Χωρίς να μπερδεύεται αυτός που ακούει. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι Άγιος. Να σου δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα. Είναι ένα από τα χαρίσματα είναι. Οι Άγιοι όλοι το έχουν. Αλλά όποιος το έχει δεν σημαίνει ότι είναι Άγιος. Ορίστε. Εγώ θα έλεγα ένα άλλο ψέμα. Είναι το ψέμα που ξεχνάμε, δηλαδή ξεχνάμε τις ρίζες μας, ξεχνάμε τους αγώνες που έκαναν οι Άγιοι. Δηλαδή είναι το αντίθετο της αλήθειας. Η αλήθεια είναι το ιστερικό α και τη λύθη. Δηλαδή
η αλήθεια είναι να μην λησμονώ. Γι' αυτό το είπα του γιατρού, αν έχει κανένα φάρμακο για τη μνήμη λίγο, να την ενισχύσουμε, αλλά δεν μου είπε. Λοιπόν, και νομίζω ότι οι άρχοντες εδώ πέρα ξεχνούνε, πούμε. Και αυτό το ξέχασμα είναι ψέμα. Ενώ γνωρίζουν τις ρίζες, γνωρίζουν τον πατέρα, τη μητέρα, να πούμε την ιστορία μας και ακολουθούν τον αντίθετο δρόμο. Την αλήθεια την αλέθουμε. Ναι. Τη λύθη την αλέθουμε. Ναι. Αντί να την παραμερίζουμε και να γνωρίζουμε την αλήθεια. Ναι, το αριστερικό αλφα με το λύθη. Ναι. Λυσμόνια. Μη λυσμόνι είναι η τη αλήθεια. Τη λύθη την αλέθω. Μη λυσμόνι. Το αλφα, το αστερητικό, το αποκτώ, αλλά για άλλη δουλειά. Όχι για να αληθεύω, αλλά για να αλέθω τα ψέματα. Τη λύθη. Ορίστε. Είπαμε πριν ότι μπορεί να προσευχόμαστε στο Θεό, του λέμε, και βεβαίως περιμένουμε να μας απαντήσει με κάποιο τρόπο. Υπάρχει περίπτωση να απαντήσει ο Θεός όχι με λόγια, αλλά με ένα γεγονός. Δηλαδή, παρακαλώ κάτι και δεν ξέρω τι να κάνω. Και μου φέρνει, αντί να μου πει, ας πούμε, μου φέρνει κάτι το οποίο με βοηθάει στο να κάνω αυτό. Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι του Θεού ή του διαβόλου? Όχι. Υπάρχει περίπτωση να είναι του Θεού, μπορεί και να μην είναι. Φερρυππίν, παρακαλεί μια κοπέλα να παντρευτεί, να της δώσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο. Στο τέλος μιας αγρυπνίας την πλησιάζει ένας νεαρός και της λέει, πώς είστε αυτά, σας βλέπω εκεί να ανταλλάσσουν τηλέφωνα. Λέει η κοπέλα αυτή, να, ο Θεός μου τον έστειλε. Προσέχτε, από αγρυπνίες να μην κάνετε συνοικέσια. Θέμα πρώτον. Ξέρετε πόσα συνοικέσια, μάλλον πόσες γνωριμίες έχουν γίνει έτσι, ότι ο Θεός απάντησε αμέσως την προσευχή μου. Ο διάβολος είναι μεγάλος μάστορας. Σε όλες τις αγρυπνίες παρόν είναι. Αφού δεν κοιμάται ποτέ, γιατί να μην περάσει και από μια αγρυπνία? Άλλο θα τον κάνει να χασμουριέται, άλλο να βαριέται, άλλο να ταξιδεύει. Μα πάτερ, τον γνώρισα στην αγρυπνία, είχα προσευχηθεί. Και λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε αγρυπνία σου βγάζει ένα γαμπρό ή μια νύφη? Τότε θα κάναμε κάθε μέρα αγρυπνίες. Ορίστε, γιατρέ. Εδώ... Πάντως το φάρμακο του Αγίου, το Αβάδωρο Θεό, βλέπετε, το δίνω λίγο-λίγο, γιατί μας πέφτει πολύ βάρη. Εδώ, από απίστους και καμιά φορά και από πιστούς που έχουν υποστεί πλάνη, ακούμε περίεργα πράγματα. Άκουσα χθες το άλλο. Λέει ο άλλος, όλοι αυτοί ήταν στραβοβδομάδα. Λέω, γιατί ήταν στραβοβδομάδα? Δεν μου πήγε τίποτα καλά. Εσύ πήγες ίσια δηλαδή? Ναι. Και βλέπετε ότι. Και τι μου μα λέει? Το λιμάνι φεύγει, δεν φεύγει το πλοίο. Ακριβώς. Πώς θα γίνει? Ακριβώς. Είναι δυνατόν να φύγει το πλοίο? Και τι μου λέει? Το κατάλαβα εγώ, λέγε, ήταν ο Ερμής ο ανάδρομος. Φανταστείτε λοιπόν τι πλάνη έχουν υποστεί οι άνθρωποι. Ιδίως αυτοί που πιστεύουν στην αστρολογία. Αφού σε κατευθύνουν τα άστρα, πες, περιττό είναι. Έτσι. Να παλεύεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι. Ορίστε, κάποιος άλλος ήθελε πριν. Ορίστε, κυρία Ελένη. Ναι. Για κάποιον που προσέχει για κάποιο θέμα και στην πορεία τα πράγματα εξελίσσονται αλλιώς. Τέλος, έχω μία φίλη η οποία μου είπε, μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχε προσευχηθεί πάρα πολύ για να βρεθεί μια καλή κοπέλα για το γιο της. Ακριβώς. Τι σας λέω εγώ? Λοιπόν, και παρακαλούσα, μου λέει, την Παναγία να του φανερώσει μια καλή κοπέλα. Πράγματι, ο γιος φανέρωσε. Παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε μια κοπέλα, αλλά ο γάμος εξελίχθηκε πολύ άσχημα. Σε αγρυπνία ήταν? Όχι. Δεν ξέρω. Σε λειτουργία, πρωινή. Λοιπόν, ο γιος χώρισε. Μάλιστα. Χώρισε, τέλος πάντων, άσχημη εμπειρία παρόλα αυτά.
Και τώρα μου λέει, κλονίστηκα, βρε, λέει. Βέβαια, ο Θεός έφταγε. Γιατί μου λέει... Όχι η προσευχή. Είχα προσευχηθεί πολύ, μου λέει, αυτό να του φανερώσει μια καλή κοπέλα, τέλος πάντων. Εντάξει, της λέω, και εκείνος δεν έπρεπε. Δηλαδή, κλονίστηκε πίστη στο Θεό και όχι πίστη στον εαυτό της και στα κριτήρια της. Ναι, βλέπετε, αυτό. Πόσο εύκολο είναι. Μα της λέω, δεν μπορεί, θα είχε κάποια, δεν είχε κάποιες ενδείξεις. Γιατί... Α, όχι. Όχι, λέει, τίποτα. Τίποτα. Ήταν όλα, πήγαιναν καλά. Από την Αγία Γραφή ήταν η κοπέλα. Και τέλος πάντων... Η Αγία Γραφή είναι λάθος. Και τώρα, προσέξτε, και μάλιστα, τώρα προσεύχεται πες πάλι... Πες αυτά, λοιπόν. Να βρει μια άλλη κοπέλα. Όχι, σταμάτα να προσεύχεσαι, πες. Για να γλιτώσει το παιδί σου, σταμάτα να προσεύχεσαι. Και της... κυρίως να του λες το τι αποτέλεσμα έχει η προσευχή σου. Ναι. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, τόσο πολύ έχουμε ξεφύγει. Το ψέμα έχει γίνει αυτός μας. Κλονίστηκες, πες, ως προς το Θεό, δεν κλονίστηκες ότι αυτό το κριτήριο που έβαλες δεν είναι σαθρό. Ναι. Δυστυχώς, εκεί πάει ο νους μας. Δηλαδή, η προσευχή σου είναι θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου και έλαβες αμέσως την απάντηση. Γιατί? Όχι... Έχεις πνευματικό. Έχει. Έχει ο γιος πνευματικό. Τώρα έχει. Πήγε την κοπέλα να τη δει ο πνευματικός. Εξήτασε τα θέματα. Ξέρεις ποιος είναι ο γιος σου πρώτα απ' όλα. Φταίει η κοπέλα ή ο γιος σου γι' αυτό. Άμε λοιπόν. Τέλος πάντων. Κλονίστηκε για το Θεό πάντως. Το εντυπωσιακό είναι, είναι το πιο εύκολο. Ότι και τώρα, ας πούμε, συνεχώς του λέει, βρε Γιάννη μου, πρέπει να βγαίνεις, να γνωρίσεις μια κοπέλα. Που θα σου συστήσω εγώ μετά από την προσευχή μου. Μάλιστα. Και αν κάποτε ο άνθρωπος αυτός, πάντοτε τα ίδια θα έπαιρνε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει τώρα να παντρευτεί. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν... κάτι είναι κι αυτό. Και συνεχώς τον οθούν προς τα εκεί. Το δεις εξ αμαρτίνου κανδρόσοφου. Να, αυτό. Καλό είναι να κάνει ένα σέρβις αυτός ο Κύριος, να δούμε περί τίνος πρόκειται και μετά να δούμε τι συνέβη με τον γάμο. Μήπως σωθεί ο γάμος με το να αλλάξει ο γαμπρός. Ορίστε. Τέλος πάντων, αυτά. Και επίσης πες της, πέραν του ότι η προσευχή αυτή με αυτόν τον τρόπο δεν βγάζει τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, τα σωστά, μπορεί η προσευχή σου να πέτυχε ως προς την κοπέλα. Το γιο σου όμως ποιος θα τον φτιάξει? Προσευχήθηκες να φτιαχτεί ο γιο σου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ορίστε. Εγώ ήθελα λιγάκι να... Μου φαίνεται πολύ... Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτούμε, δηλαδή. Ορίστε. Μου φαίνεται πολύ, πώς να πω, δύσκολο ότι είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που είναι τόσο το ψέμα συνυφασμένο με τον εαυτό μας, που και αυτή την περίπτωση που λέμε, που είπατε ότι ξέρω εγώ δεν έχει πνευματικό, δεν έχει, δηλαδή και ο πνευματικός μας λέει πράγματα. Αλλά έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο ψέμα που τα λόγια του πνευματικού μας και που μας τα λέει όπως μας τα λέει, εμείς μέσα μας μεταφράζονται εντελώς διαφορετικά. Γιατί πρέπει να τα μεταφράζουμε? Αφού δόξα τω Θεώ έχουμε Έλληνες πνευματικούς. Και πάλι, δηλαδή... Γιατί πρέπει τα λόγια τους να τα μεταφράζουμε, δεν κατάλαβα. Και όμως, δηλαδή, δεν μπαίνει μέσα μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο πνευματικός τα λέει καθαρά. Και εμείς, η ελληνική όμως... γλώσσα είναι, ναι, από τις καθαρότερες, η καθαρότερη γλώσσα που υπάρχει. Δεν μπορείς να την μπερδέψεις. Μπορείς να την αλλοιώσεις. Αλλά ξέρεις καλά το τι κάνεις. Αυτό που είπε η πρεσβυτέρα πριν για αυτή την κυρία, που ήξερε καλά πώς θα χειριστεί, αυτό το κάνουμε όλοι. Ξέρουμε πολύ καλά τι αποτέλεσμα θέλουμε να βγάλουμε κάθε φορά. Και αν δεν το ξέρουμε, λίγο να ρωτήσουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια, θα μας το πει. Μπορεί το χάρισμα να ακούμε την απάντηση του Θεού, να μην την έχουμε όλοι, αλλά αυτό το χάρισμα να ξέρω γιατί είπα αυτό, μας το έχει δώσει. Απλώς δεν το χρησιμοποιούμε. Ναι. Λοιπόν, τι θα σου πει ο πνευματικός?
θα σου πει μια φράση. Ή τη δέχεσαι ή δεν τη δέχεσαι. Αν δεν τη δέχεσαι, κάνε συζήτηση με το πνευματικό. Δεν είπαμε να το αποδεχθείς, παρότι για να έχεις κάποιο πνευματικό, δέχεσαι τη σύνεση και την υπευθυνότητα με την οποία θα σου μιλήσει. Παρά τα αυτά, δεν σου αφαιρείται η δυνατότητα να συζητήσεις το θέμα. Πώς το εννοείται αυτό? Και άμα αυτό είναι έτσι και εκείνο αλλιώς, πώς θα είναι, εξηγείται αυτό που είπατε? Να σου πει. Κάνε συζήτηση με εκείνον, όχι με τη γειτονιά. Γιατί σας το έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ δεν μιλάτε καθαρά. Να πείτε, διαφωνώ πάτερ με αυτό που είπατε. Εγώ θα το χαρώ αυτό. Το ζητάω συνέχεια. Και από το ραδιόφωνο και εδώ το ζητάω. Θέλω αντίρρηση, διαφωνία. Σε μένα να φτάσει όμως. Να την ακούσω εγώ, όχι να τη συζητάτε μεταξύ σας. Αυτό δεν έχει αλήθεια. Υπηρετεί το ψέμα. Όταν δεν θέλω η γνώμη μου, η άποψή μου να περάσει από το βασανιστήριο, πάω να πει ότι θέλω το ψέμα μου να επιβληθεί. Κρυφά ή φανερά να επιβληθεί το ψέμα. Δεν είναι καλό έτσι. Ορίστε. Είναι όμως πολύ ότι παίρνουμε μία αλήθεια και αυτή την αλήθεια την κάνουμε ψέμα. Παίρνοντας την αλήθεια. Εδώ ποια αλήθεια παίρνω όταν εγώ ακούω την αλήθεια, τη μετατρέπω σε ψέμα και μετά προσπαθώ να ανασκευάσω το ψέμα. Το ψέμα μου παίρνω για αλήθεια. Όχι, τα λόγια του πνευματικού. Αυτό που έλεγε ναι. Και η Δέσποινα πριν. Ναι, τα πώς λόγια θα τα πάρεις ατόφια και μετά θα το κάνεις ψέμα. Παπούλη, πρέπει να τα διαφοροποιήσεις. Σε μένα έχουν μεταφερθεί λόγια, δικά σου λόγια, που έχω φρίξει και έχω πει δεν μπορεί. Ή μιλάμε για διαφορετικό άνθρωπο ή δεν τα ακούσατε αυτά. Μα όχι, τα άκουσα. Και όντως, σαν λόγια, ενδέχεται να τα έχει ακούσει. Αλλά τα έχει ακούσει αλλιώς, δεν τα έχει ακούσει έτσι. Και αυτά τα ίδια τα λόγια μεταφέρονται σαν ψέμα. Δηλαδή, σαν ψέμα, όχι ψέμα απλώς. Ένα πράγμα εξόφθαλμο, δηλαδή, εξωφρενικό. Μεταφέρονται όμως εκουσίως. Εκουσίως, ναι. Όχι ακουσίως. Πώς θα μεταφέρεις? Κατάλαβε, όχι, μεταφέρονται ψευδώς και ναι. Διαφοροποιημένα ή με ύφος διαφορετικό, σκόπιμα. Δεν είναι δυνατόν να ακούσεις κάτι και να το αποδεχθείς και μετά να το αλλοιώσεις. Δεν το αποδέχθηκες όπως το άκουσες και γι' αυτό το αλλοίωσες. Πώς κάτι που το αποδέχεσαι το αποδίδεις ακριβώς? Είναι διαφορετικό να πούμε τελικά αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα, λέει ο πνευματικός για κάποιον που το πνευματικό του παιδί έχει ενστάσεις. Τελικά αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα. Δεν καταλαβαίνεις εσύ τι σου λέω? Καταλαβαίνεις. Πας και το λες στην πρεσβυτέρα ή στον άλλο. Μου είπε ο πατήρ Βασίλειος ότι αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα. Αυτό είπα εγώ. Εγώ σε ρώτησα εσένα, τελικά από όλη τη συζήτηση που κάναμε, αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα? Σε ρωτάω. Και εσύ πας και λες, ο πατήρ Βασίλειος είπε ότι λέει ψέματα αυτός ο άνθρωπος. Είναι το ίδιο. Δεν κατάλαβε το τι είπα? Βεβαίως το κατάλαβε. Σκόπιμα το παρουσιάζει, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να βγάλει ψεύτη τον τρίτο. Παπούλη, εγώ τι να πω, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην κάθε περίπτωση, αλλά έχω ακούσει τόσες διαφορετικές αποχρώσεις όλων αποχρώσεις αυτών των καταστάσεων. Αυτή είναι η σημασία. Πλήθος
που έχω φτάσει στο σημείο να έρχονται να μου πουν άνθρωποι κάτι πολύ απλό. Μου είπε να πάρω, ξέρω εγώ, ο παππούλης αυτό το στυλό. Τι να πω τώρα, κάτι πάρα πολύ απλό. Και να απαντάω ότι εγώ με τα αυτιά μου δεν το έχω ακούσει. Όταν θα τα ακούσω με τα αυτιά μου, θα δώσω ευχαρίστω στο στυλό. Αλλά μέχρι να το ακούσω με τα αυτιά μου, δεν ξέρω τίποτα. Αυτή είναι η λύση τελικά. Για να μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι λέμε. Ορίστε, κύριε Βασίλη. Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα τώρα με όλα αυτά που λέμε. Ότι ο διάβολος, σαν πατέρας του ψεύδους, έχει ένα σωρό εκατομμύρια μονοπάτια, τα οποία μας οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα και εμείς πέφτουμε, ανάλογα με τη δική μας τη διάθεση, σε κάποιο από αυτά και το παίρνουμε. Αλλά όμως είναι από το διάβολο τη στιγμή που έχουμε 85 τουλάχιστον, που λέτε εσείς τα 100 από το διάβολο, φαντάσου πόσο ποσοστό έχουμε και σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, ας κάνετε ο καθένας τη στατιστική του, με τη... εξετάζοντας τη σκέψη σας, να δείτε πόσες τελικά είναι του Θεού. Μπορεί να είναι 85, να είναι κάτι, ότι είναι πολλές. Μπορεί να είναι και 90, μπορεί να είναι και 75. Μπορεί και πάνω. Εντάξει. Αλλά αυτό θέλει εξέταση όμως από εμάς και με τελική γνώμη που λέτε του πνευματικού. Έτσι. Αυτή νομίζω. Ορίστε, δώστε πίσω το μικρόφωνο. Ήθελα να πω ότι έρχομαι πολλά χρόνια εδώ πέρα και θα ήθελα πάρα πολύ να με πιστέψετε ότι όταν γυρίζω σπίτι μου, γυρίζω γκρεμισμένη από ένα σεισμό, διότι όλα αυτά που ήξερα μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, ή μέχρι πριν, ήταν εντελώς άσχετα από αυτά που κάνουμε. Δεν εννοώ το χώρο ή εσάς προσωπικά ή δεν ξέρω. Το λέει και ο Σοκράτης αυτό. Γεράσκω, ναι. Διδασκόμενος. Ναι, δηλαδή, ποτέ δεν θα μπορούσα και πάω στο σπίτι μας με Ρίχτερ. Αρκεί να μην γκρεμίζετε καλό κτίριο. Όχι. Και λέω... Οι ετοιμορροπίες καταρρεύσουν. Ναι, καλά. Που λέει και ο Μακαρίτης ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήθελα λοιπόν να πω ότι ποτέ... Ο σεισμός να κάνει τους ετοιμόρροπους να καταρρεύσουν. Όχι, με την όχι έννοια... τα σωστά εκείματα. Ναι, ναι. Με την έννοια ότι άλλα ήξερα, άλλα ακούω και οπωσδήποτε... Άμα θέλω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο, γίνεται μια ανατροπή και πολύ μεγάλη. Φεύγει το ψέμα και έρχεται η αλήθεια. Ναι. Άρα λοιπόν καλό σεισμό είναι. Θέλω να πω, ναι, αλλά μέσα η ψυχή βράζει μέχρι να διώξει το κακό και δεν ξέρω τι. Και να ξέρετε, πολλές φορές είναι πιο χρήσιμο να γκρεμιστεί το διατηρεταίο, χτίζεις μεγαλύτερος. Εντάξει, θέλω λοιπόν πολλές φορές χαρακτηρίζουμε διατηρεταίο ένα χτίριο που δεν έχει καμία... αξία για να διατηρηθεί και όμως το διατηρούμε. Έρχεται ο σεισμός, το γκρεμίζει και γίνεται το σωστό κτίριο. Ναι, δεν το λέω επί κακό ακριβώς αυτό. Άρα επί καλό το λέω. Ασφαλώς, αλλά ποτέ δεν μπορούσα να διανοηθώ εγώ προσωπικά ότι η υποψία είναι ψέμα ή δεν ξέρω τι. Βέβαια. Αλλά προσέξτε, θέλω να μας εξηγήσετε το εξής. Είναι ένα άτομο... Η κρίση η εμή, λέει ο Χριστός, δικαία εστί. Είναι η δική μου κρίση. Δεν το ξέρω, θα ρωτήσω... Δικαία. Θα ρωτήσω λοιπόν, πάντα πλέον, άρα, λοιπόν, πηγαίνω με ερώτηση. Έτσι. Και παίρνω την απάντηση και ούτω καθεξής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εκεί που κάθομαι, ας πούμε, λέω ποιος μου έκλεψε αυτό και μάλιστα υπάρχει και μια λαϊκή παροιμία... Χάνω το πράγμα μου, χάνω την ψυχή μου. Έτσι. Λοιπόν. Αρχίζω. Τώρα να υποπτεύω με ποιους. Ναι. Αυτούς που αντιπαθώ πρώτα. Όχι, όχι, όχι. Που είναι πιο κοντά μου. Που έχουν δείξει μια διάθεση έτσι να τους αρέσουν κάποια πράγματα που έχω. Και μετά θα αρχίσω να ταξιδεύω. Δεν φτάνω εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μην επεκταθούμε σε αυτό για να ολοκληρώσουμε τα ερωτήματα. Ορίστε. Ναι. Την ευχή σας και πάλι. Κατά πόσο αυτός ο χαρακτήρας που περιέγραψε η πρεσβυτέρα που δολοπλοκή εργάζεται προς την επιτυχία της ιδίας επιθυμίας ή σκοπού,
κατά πόσο όταν βρεθεί μπροστά σε κάποιον που τη ρωτήσει ή της, δηλαδή της έχει μια ξεκάθαρη στάση, τι ακριβώς θέλει να πετύχει με αυτόν τον σκοπό, ποια θα είναι η απάντηση αυτού του χαρακτήρα? Η απάντηση θα είναι σκοτεινή, όπως και η όλη συμπεριφορά. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν το περιβάλλον, να επιβάλλουν τη θέλησή τους, να ρυθμίζουν τα πράγματα όπως τα θέλουν, χωρίς να χαλάνε τη σχέση τους με κανέναν. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα γίνει φανερός. Πολύ σημαντικό. Μπορεί να παίζει ρόλο, ας πούμε, να χωρίζει ένα αντρόγυνο και να είναι κάθε μέρα στο σπίτι και να επαινεί τη γυναίκα και έχει συντελέσει στο να χωριστεί το αντρόγυνο. Είναι δηλαδή η περίπτωση που μας είπατε, ολόκληρη ζωή ψέμα δηλαδή. Βέβαια. Ο Σέξπιρ ήταν μεγάλος ψυχολόγος. Και ο ήρωάς του αυτός, όχι ο ήρωάς, το πρόσωπο που, του Ιάκου, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτής της ψυχολογίας. Αλλά στην περίπτωση που ανέφερε πάλι η Πρεσβυτέρα, το να μεταφέρουμε ενός πνευματικού ένα λόγο, γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι, εντάξει, άκουσα κάτι, γιατί πρέπει να το πω, άσχετα αν θα το αλλοιώσω εγώ, γιατί πρέπει να το πω? Γιατί κατά κάποιο τρόπο είμαστε όλοι λίγο ως πολύ άγιοι. Σωστό. Μέσα από το πνευματικό εγώ θα κάνω το πνευματικό στους άλλους. Θα παρουσιάσω το πνευματικό και θα καθοδηγώ μέσω του πλασματικού και παραχαραγμένου πνευματικού, θα καθοδηγώ τους άλλους και θα επιβάλλω και την άποψή μου. Γιατί όταν πω ότι το είπε ο πατήρ τάδε, τελείωσε. Εγώ παίρνω κύρος. Αυτή την τακτική την ακολούθησαν πολλοί ψεύτες στο παρελθόν. Οι αιρετικοί χρησιμοποιούσαν ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια για να πούνε ότι αυτό είναι του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Μάρκου. Και ήτανε δικά τους. Γι' αυτό η Εκκλησία ήρθε και τα πέταξε, τα ξεκαθάρισε ποια είναι τα ψεύτικα και πολλοί... βιβλία, από τα ξεχώρισε από τα αλήθινα. Και πολλοί λένε γιατί είπε ο Απόστολος Παύλος οι γυναίκες να μην διδάσκουνε. Από αυτή τη... Για να τις προφυλάξει από αυτό τον κίνδυνο. Γιατί ο Ιάκος τώρα παρουσιάζεται άντρα στο Σέξπιρ, αλλά η γυναίκα είναι πιο κατάλληλη για αυτό το ρόλο. Και ο Ιάγος είναι άνθρωπος με γυναικεία ψυχολογία. Είναι θηλυκού γένους. Γιατρέ μου, δεν μιλήσατε σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως, αν θέλει ο Θεός. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Καλή Κυριακή.